Στροφή στο ρεαλισμό, λοιπόν, επιχειρεί η κυβέρνηση στο ζήτημα των τραπεζών, καθώς με την επιστολή που απέστειλε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης στον πρόεδρο του Eurogroup, εν πωλής εγκαταλείπονται όλες οι προηγούμενες εξαγγελίες για την ενίσχυση του ρόλου του κράτους στις τράπεζες, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Με την επιστολή του κυρίου Βαρουφάκη, η Ελλάδα δεσμεύεται μεταξύ άλλων ότι οι τράπεζες θα λειτουργούν με καθαρά εμπορικές τραπεζικές αρχές, ότι η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων θα γίνει με τρόπο που δεν θα επηρεάσει την κεφαλαιακή βάση των τραπεζών, ότι οι δανειολήπτες που ενώ είναι σε θέση δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους θα τιμωρηθούν, καθώς και την αποκατάσταση της συναλλακτικής ηθικής. Η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων θα γίνει με τραπεζικά κριτήρια έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, αναφέρει η κυβέρνηση στην λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που απέστειλε στο Eurogroup. Στόχος είναι η προστασία των οικονομικά αδύναμων, αλλά και η τιμωρία των στρατηγικά κακοπληρωτών με οδηγό τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην επιστολή αναφέρεται ότι η κυβέρνηση θα συνεργαστεί με το τραπεζικό σύστημα με σκοπό την προστασία της πρώτης κατοικίας των οικονομικά αδύναμων, ενώ θα προχωρήσει στον εξυγχρονισμό του πτωχευτικού νόμου, γνωστός ως νόμος Κατσέλη. Η κυβέρνηση ανήγγειλε την ρύθμιση, ότι θα πράξει τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Μια ευνοϊκή ρύθμιση καθώς φαίνεται. Θα υπάρχουν βραχυπρόθεσμες και μακρυπρόθεσμες λύσεις, όπως η απομείωση του επιτακίου, η παράταση του χρέους, ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Συζητάνε οι δόσεις να ανέρχονται στο 30% του οικογενειακού εισοδήματος, οπότε πραγματικά αυτό αφήνει πολλά περιθώρια σε μια οικογένεια να μπορέσει να βιοποριστεί. Προτείνονται μέχρι ακόμα και να δίνεται το σπίτι και να νοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη ως την έσχατη λύση. Ιδιαίτερη σημασία είναι η αναφορά βάση της οποίας η διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων θα στηριχθεί μεταξύ άλλων και στην επερχόμενη αλλαγή προς τα κάτω των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Επίσης θα ενισχυθεί ο εξοδικαστικός διακανονισμός. Θεωρώ ότι να τη δούμε πρώτα, αλλά μιλάμε για μια καλή και ευνοϊκή λύση, τουλάχιστον για τους ανθρώπους που είτε δεν μπορούν να αντιταχθούν στα υπερχρεωμένα και είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων όπως οι επαγγελματίες, είτε δεν θέλουν λόγω περιουσίας τους. Όσοι έχουν περιουσία και ακούγεται και θα δίνουν εξασφάλιση προσημειώσεων, θα έχουν μεγαλύτερη και ευνοϊκότερη ρύθμιση, αλλά όλα αυτά περιμένουμε να γίνουν και πράξη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον καθηγητή οικονομικών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι, για να δούμε και την δική του επιχείρηση.